Γεια σας, γεια σας! Εδώ είμαστε στο κανάλι μου στο YouTube και ξεκινάει ακόμα μία συνταγή. Σήμερα σας έχω κάτι ξεχωριστό που μας αρέσει να το τρώμε όταν είμαστε στον καναπέ, ξαπλωμένοι, βλέποντας μπάλα, πίνοντας μπύρα, να είμαστε με παρέα και αυτή είναι μία απολαυστική τυρένια πίτσα. Είναι η πιο ωραία, ιδανικά για εσάς του cheese lovers. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά, αναλυτικά, όλα τα υλικά μας με τα γραμμάρια και μετά παρέα θα φτιάξουμε αυτή τη συνταγή. Ξεκινάμε. Για μία πίτσα cheese lovers χρειάζεστε τα παρακάτω υλικά: 75 γραμμάρια μείγμα τυριών πάστα και γκρατινάρ της Άρλα, 100 γραμμάρια μοτσαρέλα Άρλα, 2 φέτες χαβάρτι της Άρλα, 50 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα της Άρλα, 7-8 ντοματίνια, 2 κουταλιές σούπας σάλτσα ντομάτας, 15 γραμμάρια baby roca. Για τη ζύμη της πίτσας χρειάζεστε 125 γραμμάρια αλεύρι, 60 γραμμάρια χλιαρό νερό, 2 γραμμάρια αποξηραμένη μαγιά, 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, 1 πρέζα ζάχαρη και 1-2 πρέζες αλάτι. Όλα ξεκινάνε στην πίτσα από το ζυμάρι. Τα υλικά μας, αλεύρι, έχουμε εδώ, μαγιά, ξερή, μπορείτε να βάλετε και φρέσκια, έχουμε λίγη ζαχαρίτσα, λίγο αλατάκι και φυσικά νερό και λίγο ελαιόλαδο. Όλα εδώ λοιπόν, αυτά τα υλικά θα τα βάλουμε στον κάδο μας. Εδώ να σας πω ότι πρέπει να έχετε γάτζο, όχι σύρμα. Θα πάρω λοιπόν εδώ και θα βάλω κατευθείαν το αλεύρι μου. Λίγο αλάτι. Το νερό μου. Εδώ. Και μια κουταλιά ελαιόλαδο. Τη μαγιά και τη ζάχαρη θα τη βάλω σε λίγο όταν ήδη έχει ανακατευτεί το αλάτι για να μην έρθει η μαγιά σε επαφή με το αλάτι. Δεν κάνει για να μπορεί να κάνει δουλειά η μαγιά, να φουσκώσει η ζύμη μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να ανακατέψουμε τα υλικά μας. Μετά το πρώτο ανακάτεμα θέλω να ρίξετε αυτή τη λίγη ζαχαρίτσα και τη μαγιά να πάει παντού και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να γίνει μέσα στο μπολ ένα ζυμάρι. Πάμε! Κάτι μου λέει ότι το ζυμάρι μας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε, θα φύγει από μόνο του όπως είναι όλο από το γάτζο και ο κάδος σας πρέπει να είναι καθαρός. Εδώ, βλέπετε. Πάνω στην επιφάνεια εργασίας σας, στον πάγκο της κουζίνας σας, θα έρθετε λίγο να το δουλέψετε κατά αυτόν τον τρόπο για να γίνει μία ωραία μπαλίτσα, την οποία πάρα πολύ απλά με ένα μαχαίρι θέλω να την κόψετε στη μέση, εδώ, και θα κάνουμε δύο μπάλες. Λοιπόν, δύο μπαλίτσες, τα ζυμαράκια, για δύο πίτσες. Κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Θέλω να πάρετε ένα ωραίο ταψάκι, αντικολλητικό χαρτί, θα βάλετε πάνω τα ζυμαράκια, μεμβράνη και θα αφήσουμε να φουσκώσει. Λοιπόν, θα μαζέψω λίγο εδώ την κουζίνα μου και πάμε να φτιάξουμε δύο πίτσες, πολύ ωραίες και πολύ νόστιμες. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε την πίτσα μας. Θέλω να πάρετε είτε σιμιγδάλι ψηλό, είτε καλαμποκάλευρο. Θα βάλουμε λίγο πάνω εδώ στο ξύλο. Έτσι, για να μπορέσουμε να ανοίξουμε πάρα πολύ ωραία την πίτσα. Απαλά, να μην χάσει τον αέρα της. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε την πρώτη. Θέλω να πιέσετε απαλά με τα χέρια σας και ανοίγουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Αν δείτε ότι κάπου είναι πιο παχιά η ζύμη, εκεί είναι που θα πιέσετε λίγο περισσότερο, έτσι ώστε να έρθει να ανοίξει. Θα πάρετε ένα ωραίο μικρό ταψάκι. Θα δείτε ότι είναι ταψάκι με τρύπες, έτσι ώστε να ψηθεί πάρα πολύ ωραία και από κάτω η πίτσα μας. Τώρα, αυτό είναι αντικολλητικό. Αν εσείς δεν έχετε αντικολλητικό, τι μπορείτε να κάνετε. Θα πάρετε λίγο λαδάκι, εδώ, ίσα-ίσα, 1-2 σταγόνες. Και πολύ απλά θα λείψετε το ταψάκι σας. Τέλεια. Θα πάρουμε το ζυμάρι μας και όπως είναι κατευθείαν, οπ, εδώ. Την απλώσουμε καλά. Και καθαρίζω να φτιάξω τη μία πίτσα, θα τη φάμε εδώ παρέα, και μετά θα φτιάξω και τη δεύτερη. Τι χρειαζόμαστε. Σάλτσα ντομάτα. Ένα κουτάλι. Να απλώσουμε κάτω.
εδώ, με το πίσω μέρος του κουταλιού, περίπου δύο γεμάτες κουταλιές. Θέλω να απλώσετε καλά και θα αφήσετε ένα δάχτυλο στην άκρη κενό για να κάνετε μια ωραία κρούστα η πίτσα. Εδώ βέβαια να πούμε ότι έχουμε βάλει το φούρνο μας πάνω κάτω στους 250 βαθμούς, να ζεσταθεί πάρα πολύ καλά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τη βάση μας. Η βάση μας θα είναι μοτσαρέλα της Άρλα, εδώ θα την ανοίξω τώρα με ένα ψαλίδι, και πάστα γκρατινάρ της Άρλα. Εντάξει, αυτά είναι τα δύο υλικά που θα μπουν στη βάση. Θα ανοίξουμε ωραία με ένα ψαλίδι. Θέλω να ξεκινήσουμε με τη μοτσαρέλα μας. Τέλεια. Ανοίξτε. Και για την πρώτη πίτσα θα χρησιμοποιήσω το μισό πακέτο. Θέλω να απλωθεί καλά, καλά, να πάει παντού. Έχω χρησιμοποιήσει λοιπόν 100 γραμμάρια μοτσαρέλα για την πρώτη πίτσα, για μία πίτσα. Και θα ανοίξω και το πάστα γκρατινάρ. Εδώ, πάλι με το ψαλίδι μου, πολύ ωραία. Εδώ θέλω να σας πω ότι και τα δύο τυριά έχουν από πάνω ζιπ, τα οποία κλείνουν πάρα πολύ καλά για να το ξαναβάλετε στο ψυγείο σε περίπτωση που δεν το χρησιμοποιήσετε. Πάμε να ανοίξουμε λοιπόν. Εδώ. Εδώ η συσκευασία είναι 150 γραμμάρια, γιατί μία πίτσα θα χρησιμοποιήσουμε το μισό, δηλαδή 75 γραμμάρια για μία πίτσα. Βάλαμε το μίξ τριμμένων τυριών και τώρα ήρθε η ώρα του χαβάρτη. Αυτό είναι το αγαπημένο μου τυρί, που είναι από 100% φυσικά συστατικά και είναι και υψηλής ορίμανσης. Πάμε να ανοίξουμε τη συσκευασία. Εδώ. Θέλω να πάρουμε δύο φέτες. Ανάμεσα έχει ένα χαρτάκι, έτσι ώστε να μην κολλάνε. Και με ένα μαχαίρι θέλω να κόψουμε λωρίδες για να το βάλουμε πάνω στην πίτσα μας. Δείτε τι ωραία. Περίπου 5 λωρίδες την κάθε φέτα και θα έρθω να τις απλώσω σαν αστέρι. Κάπου εδώ ανάμεσα θα πέσει το φρέσκο τυρί κρέμα. Είναι το επόμενο τυρί. Εντάξει, η πιο τυρένια πίτσα που μπορείτε να φτιάξετε είναι εδώ. Πάμε λοιπόν. Φρέσκο τυρί κρέμα της Άρλα, 100% φυσικά συστατικά. Θέλω να το ανοίξουμε. Θα πάρουμε ένα μικρό κουτάλι. Θα το βρω εδώ στο συρτάρι μου. Ένα μικρό κουταλάκι. Και θα βάλω μερικές μικρές κουταλίτσες έτσι εδώ ανάμεσα. Θέλω να βάλετε και λίγο στη μέση. Και αυτά είναι 50 γραμμάρια, δεν θα μπει όλη η συσκευασία στις δύο πίτσες, θα μπουν 100 γραμμάρια, θα σας μείνουν και άλλα 50, δεν πειράζει, θα βάλετε σε ένα σάντουιτς, μέσα σε μια μακαρονάδα, μέσα σε ένα κρυθαρό το ριζότο, δεν πάει χαμένο το φρέσκο τυρί κρέμα. Και θα βάλουμε και μερικά ντοματίνια από πάνω για να μπει στο φούρνο. Πάμε λοιπόν να βάλουμε και τα ντοματίνια μας. Λοιπόν, αυτή είναι η πιο ωραία πίτσα για αυτούς που αγαπάνε τα τυριά. Υπάρχουν όμως κάποιοι που το αγαπάνε ακόμα πιο πολύ και τους αρέσει να είναι ακόμα πιο πικάντικη και πιο νόστιμη. Εδώ σας έχω ένα μυστικό. Αυτό δεν είναι άλλο από το Castello Danablu. Μπλε τυρί, μπορούμε να το ανοίξουμε, να κόψουμε μερικά μικρά κομμάτια, να το βάλουμε πάνω και έτσι η πίτσα σας θα γίνει ακόμα πιο νόστιμη και ακόμα πιο πικάντικη. Εγώ τώρα θα την ψήσω όπως είναι. Εσείς άμα θέλετε μπορείτε να προσθέσετε και μπλε τυρί. Πάμε στο φούρνο λοιπόν στους 250 βαθμούς πάνω κάτω, 12 με 14 λεπτά αναλόγως και το πόσο δυνατός είναι ο φούρνος, η πίτσα θα είναι έτοιμη. Φοβερή πίτσα. Και να ξέρετε, η κίνηση είναι μία. Θυμάστε το λίγο λαδάκι που έχουμε βάλει από κάτω, να μην κολλήσει. Τσακ! Εδώ μπορείτε από πάνω να βάλετε λίγη φρέσκια ρόκα και νομίζω ότι η πίτσα είναι έτοιμη προς κατανάλωση. Θέλω να κόψω ένα κομμάτι, να δείτε τι ωραία που είναι τα τυριά. Κοιτάξτε τι ωραία που λιώνουν τα τυριά. Να αφήσω λίγο να κρυώσει. Σκόψω άλλο ένα κομμάτι. Να δείτε. Ανδρέα, δες εδώ. Ένα κομματάκι, θέλω να το φάω. Από τις πιο ωραίες πίτσες
που έχουμε φτιάξει. Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε και στο τέλος αυτής της συνταγής. Λοιπόν, αν θέλετε μπείτε www.alexandropapandreou.gr, είναι το site μου, μπορείτε να δείτε εκεί τη συνταγή. Φυσικά follow στο Instagram, έτσι ώστε να βλέπετε νόστιμες και ταξιδιάρικες φωτογραφίες. Και εάν θέλετε, subscribe στο κανάλι μου στο YouTube για να μπορείτε να βλέπετε ειδοποιήσεις, να σας έρχονται συνταγές που ανεβάζουμε σχεδόν κάθε εβδομάδα. Να είστε καλά, γεια σας!